για να μου υπενθυμίσει, ότι 31 του μηνός θα είμαστε στα Ήμια. Για να αποδώσουμε την τιμή που πρέπει να αποδώσουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες στους 3 που χάθηκαν από τα τουρκικά πυρά. Πυρά. Όπως ακριβώς μου ελέγχθη και όπως ξέρετε το είχε πει και ο τότε υπουργός. Όπως το είχε ισχυριστεί, αν θυμόστε, και ο κ. Βαρδιτσιώτης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία ακόμα έχει φάκελο ανοιχτό. Δεν έχει φάκελο, δεν έχει κλείσει ο φάκελος αυτός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Θα είναι μια... Ναι. Αντιπροσωπεία βουλευτών, αλλά και του τομέα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Θα είναι και ο Δήμαρχος Καλύμνου, έχετε κάνει συνεννόηση? Όχι, το ανακοινώνω τώρα. Θα έχω κάνει μια συνεννόηση, το ακούτε πρώτη. Το ακούτε πρώτη. Μιλάμε για την Κάλυμνο, έτσι. Ναι. Την Κάλυμνο. Α, όχι, για τα, όχι επάνω στα Ήμια. Στην Κάλυμνο, μάλιστα. Όχι πάνω στα Ήμια. Ναι, όχι, είμαστε. Α, όχι. Να μην γίνει παρανόηση, να μην γίνει παρανόηση. Είπαμε ότι στα ελληνικά νησιά μας πλέον... Είπαμε ότι 31 του μηνός θα είμαστε για την επίδοση των Ημίων. Επίσης θα ήθελα να πω ότι εκφράζω τον αποτροπιαζό μου εκ μέρους των εξάρτητων Ελλήνων ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για το νέο γεγονός το οποίο είχαμε σήμερα ξεμόνα του εμπειρισμού στο σπίτι του αδελφού του συναδέλφου μου Σίμωνα και Δίκοπλου, ο οποίος είναι και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Πρέπει να έχει πολιτικές προεκτάσεις αυτό το ζήτημα, κύριε Κούρη. Τι μπορεί να αφορά και μια ιδιωτική υπόθεση, γιατί εμφανίστηκε εξ αρχής χωρίς κανένας να δώσει διευκρινήσεις ότι είναι πολιτικό αυτό το ζήτημα. Είναι όμως. Οφείλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του για να του μιλήσω. Ένα κινητό τηλέφωνο που έχω, το σήκωσα από το γραφείο του και ζήτησα να μιλήσω με τον κύριο Κεντρικό. Ακριβώς για να το εκφράσω τον αποτροπιασμό και την. Εγώ συνήθως έτσι με τον κύριο Κεντρικό δεν έχω πολύ καλό σημείο επαφή, διότι ακόμα και ερωτήσεις που καταθέτω στην επίκαιρη ερωτήσεις που καταθέτω στην Βουλή, στέλνει άλλους υπουργούς να απαντήσουν για τους δικούς του λόγους. Αλλά όμως αυτή η ιστορία, την οποία την εντάσσουμε και στο σενάριο του αποσανατολισμού. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα γεγονός για να ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Υπενθυμίζω το τελευταίο χτύπημα στο σπίτι των πέντε συνάδελφων. Καθόλου δεν μας αρέσουν αυτού του είδους τα προσανατολιστικά παιχνίδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι για ένα γεγονός, και το γεγονός υπήρξε, εξάρτητα με την αιτία του, δεν θα πάρουμε τηλέφωνο για να εκφράσουμε και τον αποτοπιασμό μας. Και αυτό πράξει. Λοιπόν, μια που ο κ. Κεντρικό που έχουν περάσει, τι ώρα είναι τώρα, έχουν περάσει πάνω από 5 ώρες, από την ώρα που τον έχω καλέσει, τουλάχιστον να μπορώ μέσω ημών να τα εκφράσω δημοσίως τα λόγια μου αυτά. Ναι, γιατί ζήτησα να το καταγγείλετε όλα. Στην Κάλυμνο 31 το μηνός, για να μην έχουμε παρεξήγηση. Ναι. Θα τιμήσουμε τα παλικάρια που πέσανε στα Ήμια. Ευχαριστούμε. Στο επανειδήν.